Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φοιτητές και φοιτήτριες από όλες τις σχολές, καθώς και ο Σύλλογος των Καθηγητών και του Διοικητικού Προσωπικού, το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, για το αποκαλυπτήριο του μνημείου για τους νεκρούς φοιτητές μας στα ΤΕΜΠΗ. Να φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους, που το εισιτήριό τους ήταν χωρίς επιστροφή. Το στήλο όταν φτάσεις δεν έφτασε τελικά ποτέ. Δύο μήνες λοιπόν, που στην αρχή μας κυριάρχησε το συνέστημα της θλίψης. Το συνέστημα ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ότι δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι θα μπορούσε ο καθένας και η καθημιά από εμάς να βρίσκεται σε αυτό το τρένο. Συγκλονιστικές ήταν οι πρώτες στιγμές που φοιτητές και φοιτήτριες κάναμε αποχή από τα μαθήματα, νεκρώνοντας δεκάδες αμφιθέατρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ακολούθησε την επόμενη κιόλας ημέρα από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, διαμαρτυρία στο σταθμό των τρένων, όπου δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες, καθισμένοι και συγκλονισμένοι στο πάτωμα, με λουλούδια στα χέρια, πραγματοποιήσαμε σιωπηρή διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, στερέψανε τα δάκρυα και έγιναν οργή. Όλοι μαζί φωνάξαμε ότι για τα κέρδη τους δεν μπορούν να θυσιάζουν τις ζωές μας. Η οργή και η αγανάκτησή μας εκφράστηκαν μέσα από τις μεγαλειώδες και συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν, όπου χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες βροντοφωνάξαμε ότι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Ενωθήκαμε με τους χιλιάδες εργαζόμενους γονείς μας, που ήταν οι ίδιοι εργαζόμενοι που λίγες μέρες μόλις πριν προειδοποιούσαν για αυτό που θα ερχόταν. Και σαν απάντηση στα δίκαια αιτήματά τους ήταν να βγάζουν παράνομες τις απεργίες τους. Ενωθήκαμε λοιπόν σε ένα κοινό αγώνα, σε τεράστια ποτάμια ορκής και αγανάκτησης. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, σε συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία. Γιατί είναι η ίδια πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας και που μας φέρνει αντιμέτωπους με τα νέα ΤΕΜΠΗ που έχουμε μπροστά μας. Εφόσον οι αιτίες είναι κοινές, κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας. Πήραμε όρκο, συνάδελφοι, ότι δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Ότι θα γίνουμε η φωνή των νεκρών συναδέλφων μας, ότι εμείς με τον αγώνα και τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση δεν θα επιτρέψουμε άλλα ΤΕΜΠΗ. Ότι στο δίλημα που εκβιαστικά μας βάζουν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να επιλέγουμε τις ζωές μας. Το χρωστάμε λοιπόν στην Αγάπη, στη Θόμη, στον Αναστάση, στην Αναστασία, στην Ελένη, στην Κλαούντια, στον Γιώργο, στον Κυπριανό, στην Αναστασία, στην Ελπίδα, στη Φραντζέσκα, στην Ελισάβε, στη Μαρία και σε όλους τους υπόλοιπους που χάθηκαν τόσο άδικα. Καταφέραμε λοιπόν να γίνουμε η φωνή των νεκρών και κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ, ότι δεν πρόκειται να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Στείλαμε δυνατό μήνυμα ότι οι φοιτητές δεν τρώμε τα ψέματα και τις κοροϊδίες τους, ότι δεν δεχόμαστε τις αφλιώδεις περί ατομικού λάθους ή άθλιες φράσεις, πως τώρα τουλάχιστον θα φτιαχτεί σιδηρόδρομος. Δεν φταίει λοιπόν η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίνουν αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα, φταίει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους κάνουν το σιδηρόδρομο εμπόρευμα και εμείς και εμάς πελάτες. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα, η Φοιτητική Σύλλογη Θεσσαλονίκης, για να τοποθετήσουμε αυτή την πλακέτα με τα ονόματα των φοιτητών μας που δεν καθόμαστε πλέον στα ίδια έδρανα. Για να αφήσουμε ένα λουλούδι και ένα κεράκι. Για να διατρανώσουμε για ακόμα μια φορά ότι φτάνει πια να σκοτώνουν τη λαή για το αφέτη το ψωμί. Και ότι μόνο εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό. Γιατί οι συνάδελφοι το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ το έκανε ακόμα πιο καθαρό στις καρδιές και τα μυαλά των νέων ανθρώπων, όλου του λαού, ότι μόνο εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Ότι μόνο εμείς, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μας, μπορούμε και πρέπει να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Το χρωστάμε σε όλους αυτούς που χάθηκαν στις σματωμένες ράγες των κερδών τους. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την πολιτική και στις σχολές μας. Τα άλλα ΤΕΜΠΗ τα βλέπουμε κάθε μέρα. Μόνο τη φετινή χρονιά είδαμε στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ να πέφτει η φοιτητή μας από τον τρίτο όροφο της νομικής σχολής λόγω συνωστισμού στην αίθουσα, τα βάνια να πέφτουν στην οδοντιατρική και την πινατική, τζάμια να σπάνε στα εργαστήρια του χημικού και άλλα πολλά. Φοιτητές και φοιτήτρες να μένουν χωρίς ένα πιάτο φαΐ στη λέσχη για να βγάλουν εργολάβους περισσότερα κέρδη. Αυτά είναι η λίγα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά μόνο του τελευταίου διαστήματος έκφρασης της πολιτικής στα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας.
Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, εμείς ξέρουμε πολύ καλά και το αποδείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι βγήκαμε μπροστά, τα καταδικάσαμε, προτάσσοντας μπροστά τις ανάγκες μας. Δυναμώνουμε λοιπόν ακόμα παραπάνω τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη του συλλογικού αγώνα και της οργανωμένης διεκδίκησης μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει. Γιατί όλων των νεκρών πραγματικά γίναμε φωνή, στον δρόμο του αγώνα κερδίζει ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν να βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο, στον δρόμο της ζωής που μας αξίζει το 2023, τον 21ο αιώνα. Αυτό το μνημείο λοιπόν είναι η παρακαταθήκη και για τους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα, ώστε ποτέ να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό με όλες μας τις δυνάμεις.